μπαίνουμε στα της επικαιρότητας τώρα και αρχή θα κάνουμε το αστυνομικό δελτίο και την απόπειρα ανθρωποκτονίας που είχαμε χθες στο Χαλάνδριο. Μιχάλης Τεζάρης θα έρθει εδώ μαζί μας να δούμε αυτή την περίεργη υπόθεση, Μιχάλη. Καλή σας ημέρα. Η αλήθεια είναι προκάλεσε σοκ αυτή η ιστορία. Ένοπλη επίθεση ημέρα μεσημέρι μπροστά στα μάτια του παιδιού της. Πραγματοποίησε μια 49χρονη γυναίκα κατά του πρώην συντρόφου της, ηλικίας 68 ετών, οφθαλμίατρος στο επάγγελμα, χθες το μεσημέρι στη Ζαν Μορέας στο Χαλάνδρι. Ο οποίος νοσηλεύεται, να πούμε, σε κρίσιμη κατάσταση ο άνθρωπος. Ο άνθρωπος αυτός, στην μάχη για να κρατήσει τη ζωή, έχει δεχτεί δύο σφαίρες από απόσταση αναπνοής από την γυναίκα, από περίστροφο, το οποίο έφερε μαζί της ένα παλιό περίστροφο, αλλά λειτουργικό, κάτι που απέδειξε άλλωστε και οι δύο βολές που δέχτηκε ο άνδρας και νοσηλεύτηκε στο νοσοκομείο. Ήταν 3 παρα 20 όταν ο συγκεκριμένος 68χρονος πήρε το παιδί του από το λεωφορείο, από το που ερχόταν από το σχολείο. Εκείνη την ώρα εμφανίστηκε λοιπόν η πρώην σύντροφός του, με την οποία είχαν αποκτήσει ένα παιδί. Το παιδί είναι. Εκτός γάμου, 12 χρονών, ήταν 12 εκεί παρόν. Το παιδί, αυτό είναι το παιδί, δηλαδή, δηλαδή. Το παιδί είναι. Θα σας εξηγήσω. Καρπός, ναι. Είναι καρπός του έρωτα που είχαν οι δύο αυτοί οι άνθρωποι. Βγαίνοντας λοιπόν από το λεωφορείο, πλησιάζει η γυναίκα. Αρχικά έχουν μια λεκτική αντιπαράθεση. Δεν ήταν η πρώτη φορά, ήταν γνωστές οι κακές σχέσεις που είχαν. Άλλωστε, είχαν λύσει τις διαφορές τους δικαστικά και το παιδί ήταν μαζί με τον πατέρα του και εκείνη το έβλεπε. Ξεκινάνε λοιπόν να έχουν μια αντιπαράθεση και συνέχεια η γυναίκα βγάζει το περίστροφο από το πιστόλι που είχε, από την τσάντα που είχε, με συγχωρείτε, το πυροβολεί 5 φορές. 2 το βρίσκουν, μία στο θώρακα, μία στη μασχάλη. Παραδόθηκε. Πήγαν στο σημείο άνδρες της ομάδας Δίας, τη συνέλαβαν και τη μετέφεραν στο αστυνομικό τμήμα. Το παιδί ήταν μπροστά σε μπροστά όλο αυτό το σοκαριστικό περιστατικό, όπως καταλαβαίνετε. Η γυναίκα, όταν μεταφέρθηκε στο αστυνομικό τμήμα σήμερα πληροφορίες, έδινε κάτι ακατάληπτες απαντήσεις σχετικά με τους λόγους για τους οποίους. Ναι, σε ένα παραλήρημα. Ήταν ακριβώς ένα παραλήρημα. Φώναζε κάποιες στιγμές: θέλω το παιδί μου, θέλω το παιδί μου, θέλω να φύγω. Σήμερα θα οδηγηθεί ενώπιον του εισαγγελέα. Ο άνδρας νοσηλεύεται στο γεννηματάς. Ενώ αξίζει να επισημάνουμε πως δεν είναι η πρώτη φορά που είχε γίνει περιστατικό και με την ίδια τη γυναίκα και με τον σύζυγο. Είχε επιτεθεί σύμφωνα με πληροφορίες και κατά της νυν σύζυγου του 68χρονου οφθαλμίατρου. Ενώ είναι χαρακτηριστικό πως ακόμη και οι γονείς της συγκεκριμένης γυναίκας είχαν επιχειρήσει στο παρελθόν να την βοηθήσουν και να την βάλουν σε κάποιο ψυχιατρικό ίδρυμα, χωρίς επιτυχία, καθώς η γυναίκα συνεχώς έφευγε. Όπως ανέφερα, είχαν δικαστικές διαμάχες, το παιδί ήταν. Άρα όλα συγκρίνουν ότι ήταν μια ασταθής προσωπικότητα. Η σύλληψή της έγινε εκεί, στο σημείο. Εκεί, όταν πυροβόλησε. Όχι, δεν απομακρύνθηκε. Όταν πυροβόλησε, παρέμεινε στο σημείο, ενημερώθηκε η αστυνομία, πάγωσαν άπαντες, πήγαν οι αστυνομικοί της ομάδας Δίας, τη συνέλαβαν και την πήγαν στο σημείο. Συνεχίζουμε το ρεπορτάζ με τη βοήθεια του Γιώργου Τσελίκα. Ο Γιώργος είναι στο σημείο που έγινε χθες το περιστατικό. Τι λέει η γειτονιά, Γιώργο, καλημέρα. Αλλά και πρέπει να πούμε ότι πριν από λίγο σας μίλησε η σύζυγος του γιατρού. Ακριβώς. Καλημέρα, παιδιά. Πάμε να ακούσουμε κάτι από τη συνέντευξη. Έτσι, ναι. Να ακούσουμε τι είπε η Αγγλίδα σύζυγός του και επανερχόμαστε. Μάλιστα. Ένιωθε κάτι δεν θα. Φοβόσασταν. Πάντα φοβόμασταν, αλλά εχθές και όλες αυτές τις μέρες ήταν ακόμα πιο έντονα. Ναι, πιο έντονα. Δηλαδή φασαρίες με τον σύζυγό σας, του κάνε. Δεν είναι φασαρία. Είναι μια γυναίκα που περιμένει, είναι ψυχοπαθής, δεν ξέρω τι είναι, και έχει ψυχολογική βία. Αυτό είναι, που έχει ψυχολογική βία. Με λίγα λόγια ήταν επικίνδυνη. Πάρα πολύ. Και η δικαστήριο είχε τόσο αποδείξεις με αυτή τη γυναίκα και δεν μας είχε αποστήξει. Σας ενοχλούσε και πριν από το 2016 που δόθηκε η επιμέλεια? Ναι, 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 ναι. Και μάλιστα δεν επιτρέπεται να έχει καμία απευθύνη με το παιδί. Σε κρίσιμη και σταθερό. Χειρουργήθηκε, έτσι. Ναι, ναι, δύο φορές. Λοιπόν, η γυναίκα μίλησε στον Γιώργο Τσελίκα και στους άλλους συναδέλφους. Γιώργο, μας δείχνεις λίγο το σημείο που έγιναν όλα αυτά τα οποία περιγράφονται. Ναι. Ναι. Καταρχήν, να σκεφτείτε, είναι μια ίσχυη γειτονιά εδώ, ναι, στο Χαλάνδρι. Έτσι. Το σχολείο είναι στα 10 μέτρα. Θα δείτε, κάτσε λίγο να δείξει ένα πλάνο. Και η πολυκατοικία είναι διαγωνίως απέναντι. Είχε λοιπόν στήσει καρτέρι η 49χρονη. Έτσι. Μόλις 3 παρατέταρτο, 4 παρα 10 ήρθε το σχολικό λεωφορείο να το πάρει ο 68χρονος γιατρός. Mm-hmm. Το πήρε από το χέρι και το οδήγησε μέσα στην πιλωτή. Ναι. Εκεί λοιπόν τον περίμενε η 49χρονη και αφού υπήρξε ένας για δευτερόλεπτα διαπληκτισμός, βγάζει ένα παλιό περίστροφο που είχε και 5 φορές πυροβολεί. 3 σφαίρες τον τραυματίσανε πολύ σοβαρά που νοσηλεύεται στο γεννηματάς. Άλλες 2 σφαίρες έχουν πάει τείχο και στην πόρτα. Mm-hmm. Μια κυρία από το Κυλικείο που εκείνη την ώρα πήγε να πετάξει τα σκουπίδια εδώ γιατί κάτι κάδους, άκουσε τους πυροβολισμούς, γιατί εκείνη τι έγινε, με το που κάνει ό,τι έκανε,
φεύγει από το πίσω γιατί έχει και πύλη εξόδου. Α, προσπάθησε να φύγει, Γιώργο. Πήγε, ήρθε πάλι εδώ όμως, στη γωνία. Α, πήγε να φύγει και σαν χαμένη, ήρθε πάλι εδώ που τη συνέλαβαν οι αστυνομικοί της Δίας. Δηλαδή έκανε αυτό το περιμετρικό. Ήρθε από κάτω, πυροβολή 3-5 φορές. Έρχεται από εδώ, μέσα στη μέση του δρόμου, Ζαν Μωρέας και φιλικής εταιρείας και έλεγε ότι πού μένεις, τη ρώτησε αστυνομική, πότε στο αυτοκίνητο, πότε σε ξενοδοχεία και βρέθηκε στην τσάντα της, εκτός από το όπλο, ναι, δύο μαχαίρια και κάτι. Ταρό, κάτι. Η γειτονιά έχει ένα στρατοδί, Γιώργο, εκεί. Μιλήσατε σήμερα. Βέβαια, σας λέω, άμα δείτε, είναι πυροκατοικημένη περιοχή εδώ, είναι ήσυχη γειτονιά. Και πραγματικά τώρα 3 η ώρα σχολάνε και τα παιδάκια. Σωστό. Έχει κίνηση ο δρόμος. 3 η ώρα εδώ είναι μια γειτονιά που μπαινοβγαίνει κόσμος, έχει πολλές εταιρείες, mm-hmm, έτσι εκτός από σπίτια. Μάλιστα. Είναι μια πολυσύχναστη γειτονιά εδώ στην περιοχή του Γαλανδρίου. Και θα οδηγηθεί σήμερα η δράστηδα στον ανακριτή. Γεια σου, Γιώργο, ευχαριστούμε πολύ. Να είσαι καλά, Γιώργο.